Απλά νιώθω καλά. Νιώθω καλά όταν βλέπω ή συναντώ ανθρώπους που μας κάνουν περήφανος, που μας αλλάζουν τη διάθεση και πέρα από τα όσα βιώνουμε, μας δίνουν μέσα από την συμπεριφορά τους, μέσα από την αποτελεσματικότητά τους, αλλά και μέσα από την ποιότητα του χαρακτήρα τους και το ήθος τους, μια προοπτική και ένα χαμόγελο ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Και κάπως έτσι νιώθει κανείς όταν συναντά από κοντά ή όταν διαβάζει, διαπιστώνει, ακούει, βλέπει τις επιτυχίες των μελών της εθνικής ομάδας σε όλα τα αθλήματα, αλλά και στην ξυφομαχία, όπως λέμε, ή στη σπάθη. Καλωσορίζω εδώ στο στούντιο της ΓΙΑΦΚΑ, στον Α99, την πρωταθλήτριά μας, που μόλις φόρεσε πριν από λίγα 24 ώρα το χάλκινο μετάλλιο στη σπάθη στους 17ους Μεσογειακούς Αγώνες που φιλοξενήθηκαν στην Μερσίνη της Τουρκίας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Πράγματι έτσι είναι. Ενικός. Ενικός. Αφού τα έχουμε ξαναδεί. Βάζω βουλικά. Συγχαρητήρια μέσα από την καρδιά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια καλή διάκριση. Ναι. Βέβαια, το χρυσό θα ήταν ακόμα καλύτερο φυσικά. Αλλά μια και ήμουν σε άλλους αγώνες πιο πριν, πριν 5 μέρες ακριβώς, ήταν λίγο δύσκολο να ανταπεξέλθω και στους 2 αγώνες έτσι τόσο καλά. Γιατί για όποιον έχει γνωρίσει τον αθλητισμό, το αντιλαμβάνεται αμέσως. Για όσους φίλους δεν έχουν ζήσει αθλητισμό και κυρίως πρώτο αθλητισμό, οι μεγάλοι αγώνες με υψηλού επίπεδου, όταν γίνονται πολύ κοντά, επηρεάζουν και βιολογικά και ψυχολογικά τον αθλητή αρκετά. Σε σημείο που μπορεί να επηρεάσει και την απόδοσή του. Έτσι. Είναι πάρα πολύ κουραστικό. Είχα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα πριν τους Μεσογειακούς Αγώνες, όπου πήρα τη δεύτερη θέση και ήμουνα πάρα πολύ κουρασμένη και μυϊκά και ψυχολογικά. Για μας, το να είσαι δεύτερος στην Ευρώπη, δεύτερος Μεσογειακούς μέσα σε λίγα 24 ώρα, εμάς μας κάνει περήφανος, είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι και σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Αλλά νομίζω και εσύ, εντάξει, όσο και αν έχεις τη στόφα του πρωταθλητή, όσο και αν για σένα το βάθρο είναι ο πότερος στόχος, μην επηρεάζει ψυχολογικά. Ξέρεις τι, νιώθεις πολλές φορές ότι κουβαλάς, ας πούμε, στην πλάτη σου μια βαριά φανέλα με το εθνόσημο και είναι πολύ βαριά και πρέπει διαρκώς να αποδίδεις, να κάνεις κόσμο ευτυχισμένο ή δυνατόν. Δεν το βλέπω έτσι, γιατί θα ήμουν ακόμα πιο αγχωμένη. Ναι. Προσπαθώ να το απολαμβάνω όσο μπορώ. Αλλά σίγουρα όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μεγάλες αθλήτριες από όλο τον κόσμο και από όλη την Ευρώπη, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και να πούμε ότι κέρδισες το χάλκινο μετάλλιο στη Μερσίνη της Τουρκίας την ίδια στιγμή που όλοι είναι πλέον γνωστό. Η Τουρκική Ομοσπονδία θα ήθελε πάρα πολύ να αποκτήσει τη Βάσο Βουγιούκα ως μέλος της εθνικής της ομάδας και με τις ανάλογες χρηματικές απολαβές. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Τους πόνεσε λίγο περισσότερο δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι με θέλουν ακόμα, αλλά εγώ... Δηλαδή και όχι τους είπες και τους πήρες και το μετάλλιο μέσα στην έδρα τους. Πράγματι. Τι, επανήλθαν? Εννοείται. Επανήλθαν σε προηγούμενους αγώνες βασικά που είχα πάει πάλι στην Τουρκία. Μου είπαν ότι οι πόρτες της ομοσπονδίας τους θα είναι πάντα ανοιχτές για μένα. Ότι είναι τόσο, είναι και... τόσο ευγενική. Είναι, ναι, τόσο... Ναι, είναι πολύ ευγενική. Τόσο ενθουσιώδης με τους πρωταθλητές ή νοιάζεται αν θες και να βλέπουν συχνά ψηλά το εθνόσημό τους? Βέβαια, εννοείται. Αυτό είναι. Και σου λέει, αφού αυτό είναι και επειδή διεκδικούν και τους Ολυμπιακούς. Δεν ξέρω αν τους πήραν κιόλας. Πολλοί λένε ότι του έχουν κλειδώσει. Ξέρεις. Ναι. Γενικά, ξέρεις, είναι θέμα εθνικής σημασίας για αυτούς και επειδή το χρήμα σε αυτή την περίοδο, αν δεν προκύψει κάτι με τις αναταραχές που υπάρχουν τελευταίο χρονικό διάστημα, ρέει αφθόνο προς αυτή την κατεύθυνση, πολλοί πιστεύουν ότι εκεί θα τους δούμε. Πολύ πιθανό. Αλλά η δικιά μου η απόφαση είναι τελική. Δεν αλλάζει κάτι. Αυτά πώς γίνονται τελικά, για να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές? Γίνονται μέσω μάνατζερ, ας πούμε, πλησιάζουν κάποιον δικό στον προπονητή σου, εσένα, απευθείας? Εμένα. Οι συγκεκριμένοι πλησίασαν εμένα απευθείας. Δεν πήγε μέσω μάνατζερ. Και αν επιτρέπετε να μας πεις δημόσια, πόσο περίπου αποτιμάται το τουρκικό εθνόσημο, αν αποδεχόσουν να το φορέσεις, πόσο περίπου το κοστολογούν αυτοί? Η μεταγραφή θα ήταν ένα πολύ μεγάλο ποσό, περίπου 100.000 ευρώ και για κάθε μετάλλιο, που εδώ δεν παίρνουμε τίποτα μέχρι στιγμής, θα ήταν ανάλογα τη διάκριση. Δηλαδή τώρα για το πανευρωπαϊκό που μπορεί να είναι 100-120.000 ευρώ, για τους μεσογειακούς 70-80.000 ευρώ. Και ξέστε, ανάλογα, ναι, το τι διακρίσεις θα είχαμε στη χρονιά. Μας ακούνε οι φίλοι μας που οδηγούν ταξί, να τους καλημερίσουμε, επιβάτες στο σπίτι, στο γραφείο, παντού. Και θυμούνται λίγο τις παλιές εποχές της, που είναι πολύ πρόσφατες για μας, τις κλειδίες όπου το χρήμα έρε άφθονο και αδιευκρίνιστο κιόλας.
και είδε ότι εξαθλιώθηκαν τα πάντα, άλλαξε η εικόνα της χώρας μας και στον αθλητισμό. Οι αθλητές μας όμως παρέμειναν στα ίδια υψηλά επίπεδα. Αυτό με τι έχει να κάνει? Έχει να κάνει με την ψυχή σας? Έχει να κάνει με την προετοιμασία σας? Με τι έχει να κάνει? Με την ψυχή μας, νομίζω, περισσότερο απ' όλα, γιατί οικονομικά η πολιτεία δεν μπορεί να μας στηρίξει. Όχι μόνο να μας δίνει χρήματα, αλλά απ' την άλλη δεν μπορεί να μας στηρίξει σε βασικά πράγματα, όπως να μας στείλει σε αγώνες. Θυμάμαι, Βάσο Βουγιώκα, που στην τελευταία μας συνάντηση, που είχες κανένα θέμα με τον προπονητή σου. Είχα φοβερό πρόβλημα. Ξεπεράστηκε αυτό? Ξεπεράστηκε. Βρήκαμε χορηγό τον Ολυμπιακό. Ναι. Και βοηθάει και εμένα και τον προπονητή μου. Δηλαδή, μόνο με την λογική της χορηγίας πάμε πλέον. Ναι, ναι, δεν πάμε ναι. με τη λογική της κρατικής χρηματοδότησης του Έλληνα πρωταθλητή που φοράει το εθνόσημο και παίρνει πρώτες θέσεις σε Βαλκάνια, Μεσογειακούς, ναι, ναι. Παραευρωπαϊκούς, σε όποια συναντήσεις. Τίποτα. Δεν υπάρχει στήριξη. Πώς είναι η δική σου καθημερινότητα τώρα, όσον αφορά την προπόνηση και τις συνθήκες προπόνησης? Το θέμα είναι αυτό, ότι οι συνθήκες προπόνησης είναι πολύ καλές, έχουμε ένα πολύ ωραίο χώρο mm-hmm. για να κάνουμε προπόνηση. Το θέμα είναι ότι δεν έχω πάρα πολλούς συναθλητές, γιατί ο ένας σταματάει πίσω από τον άλλον και είναι ένα άθλημα το οποίο πρέπει να αγωνίζεσαι κάθε μέρα με διαφορετικούς, ώστε να έχεις περισσότερες εμπειρίες και να γίνεις συνέχεια καλύτερος. Το διευκρινίζεις λίγο αυτό, γιατί λίγο μένα με πόνες λίγο σε Έλληνα. Δηλαδή, έχουμε Έλληνες πρωταθλητές ή Ελληνόπουλα, αγόρια κορίτσια που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν μετάλλια και λόγω της οικονομικής δυσχέρειας τα παρατάνε, γυρίζουν σε μια, για να αναζητήσουν μια θέση εργασίας. Εννοείται. Εννοείται. Πολλά παιδιά το έχουν κάνει αυτό. Και πολύ νέα παιδιά, τα οποία ενώ έχουν μέλλον, γιατί έχουν ταλέντο, mm-hmm. σταματούν πολύ νωρίς στον αθλητισμό, γιατί πρέπει να σπουδάσουν ή να δουν τι θα κάνουν στη ζωή τους. Δηλαδή, μετράτε ένας τον άλλον κάθε μέρα πόσοι πάνε στην προπόνηση, ναι. και βλέπετε ότι. Περιμένουμε συνήθως να δούμε πώς θα είμαστε στην προπόνηση για να. Και λέτε, για να δούμε τι θα κάνουμε. Εγκατέλειψε και ο τάδε ή η τάδε, ναι. δυστυχώς. Ναι, ναι. Αυτό πώς το μοιράζεστε στην παρέα, την αθλητική ως πραγματικότητα? Μα στεναχωρεί πάρα πολύ και εμένα με στεναχωρεί πάρα πολύ που πηγαίνω σε αγώνες μόνοι μου, σε προετοιμασίες πάλι μόνοι μου που δεν έχω την ομάδα μου μαζί. Αλλά δυστυχώς έτσι πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτή τη φάση. Οι γονείς σου τι λένε? Οι γονείς μου δίνουν κουράγιο και δύναμη να συνεχίσω. Τους αρέσει πάρα πολύ η προσπάθειά μου, οπότε με ενθαρρύνουν. Ξέρεις τι γίνεται. Είσαι πρωταθλήτρια σε σπάθη. Εμείς είχαμε μάθει πάντα ως Έλληνες, τουλάχιστον αυτό στη ρίζα μας έχει καταγραφεί, ό,τι κερδίζουμε το λέγανε πάντα οι γονείς μας, έτσι. Λέγανε εσύ ό,τι κερδίζεις στη ζωή το κερδίζεις με το σπαθί σου. Mm-hmm. Έτσι δεν λέγανε πάντα. Ήρθαν όμως κάποιες δεκαετίες, πενταετίες να το πω έτσι για να πιάσω και νεότερες γενιές, που συνήθως θέλαμε ό,τι κερδίζουμε το κερδίζουμε με μια βοήθεια. Δηλαδή, με μια ευκολία. Ναι, ό,τι μπορεί να έρθει αβασάνιστα, εύκολα και με διάφορους άλλους τρόπους, άλλες οδούς. Έναν κολλητό, έναν φίλο, mm-hmm. ένα κόμμα, mm-hmm. έναν γνωστό, όποιο άλλο τρόπο. Το γεγονός ότι εσύ ακόμα κερδίζεις με το σπαθί σου και μόνη σου, είναι μήπως πρέπει να μας επαναφέρεις αυτά που μας μάθαιναν οι γονείς μας, που πέραμε ως συμβουλή από τον παππού και τον γιαγιά, ότι μπορούμε ακόμα να παλεύουμε οι ίδιοι μόνοι μας, ατομικά, ξεχασμένοι αν θέλεις, με το σπαθί μας. Αυτό που μοιράζεις στην παρέα τώρα, ας τους αθλητές, που μετράτε ένα τον άλλον κάθε μέρα πώς είναι λιγότερο στην προπόνηση, γιατί συνειδητοποιείται ότι εγκαταλείπουν λόγω της οικονομικής δυσχέρειας. Αυτό που συζητάς με την παρέα σου. Στον καφέ σας, στο φαγητό σας, στη βόλτα σας και που αφορά την πραγματικότητά μας. Ποιο είναι? Στο λέω γιατί βάσει στατιστικών όλο ένα και περισσότερα Ελληνόπουλα αποφασίζουν με το που τελειώνουν το λύκειο να φύγουν στο εξωτερικό, ούτε καν τελειώνοντας τις σπουδές. Τι συζητάτε από όλα αυτά? Πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλοί συμφοιτητές μου, με το που παίρνουν το πτυχίο τους κατευθείαν φεύγουν για εξωτερικό. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτό ζούμε αυτή τη στιγμή. Ελπίζω σε καλύτερες μέρες. Εγώ μένω στην Ελλάδα, προσπαθώ, αγωνίζομαι για ένα καλύτερο αύριο. Ξέρεις τι, είχα την περίπτωση της κόρης του ενός φίλου, η οποία στα 23 της αποφάσισε μόνη της να φύγει.
Mm-hmm. Χτύπησε πόρτα-πόρτα, πήγε σε ραντεβού, δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση, mm-hmm. δέχτηκε την, mm-hmm. την απαξίωση, mm-hmm. την πολύ υποτιμητική απαξιωτική συμπεριφορά, γιατί όλο σου λέει έχεις την ανάγκη μου, θα σου μιλάω από στέλο. Mm-hmm. Είτε είναι άντρας, είτε από γυναίκα προς γυναίκα, είτε ακόμα από άντρα προς γυναίκα και οτιδήποτε μπορεί κανείς να φανταστεί. Τάζει σε όλα. Όλα αυτά για να διεκδικήσει έναν μισθό που με τα βίας ξεπερνούσε τα 380-400 ευρώ. Ό,τι και αν λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Mm-hmm. Αναζήτησε γρήγορα μέσα από το διαδίκτυο μια θέση στην ειδικότητά της στο Βερολίνο. Mm-hmm. Αυτομάτως είδε το μισθό της, ο καθαρός μισθός της θα ήταν γύρω στα 1400-1500 ευρώ. Mm-hmm. Δεν το συζήτησε. Mm-hmm. Το ανακοίνωσε απλά στους γονείς της και έφυγε. Και μάλιστα είπε στον πατέρα της, γιατί μου το έλεγε χθες βράδυ, ότι μου είπε: Πατέρα, λυπάμαι πάρα πολύ. Την Ελλάδα που μου ετοίμασες δεν την μπορώ. Θα γυρίσω ίσως κάποια στιγμή. Αυτό πόνεσε πάρα πολύ το γονέα. Το συζητάτε μεταξύ σας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, το συζητάμε. Βεβαίως και νέα παιδιά τα οποία δεν μπορούν να βρουν δουλειά εδώ στην Ελλάδα, είναι λογικό να φεύγουν στο εξωτερικό. Δεν γίνεται διαφορετικά. Η Βάσο Βουγιούκα της επόμενης ημέρας, είναι πολύ νωρίς, έχεις μπροστά σου μετάλλια ακόμα να πάρεις και να σε καλά την υγεία σου να έχεις. Αλλά συνήθως εσείς αθλητές, επειδή έχετε λίγο και την άποψη της επόμενης μέρας, έχετε και τον ενθουσιασμό της στιγμής, αρχίζετε σιγά σιγά και κτίζετε το μέλλον σας. Να υποθέσω ότι έχεις μπει στην προπονητική, έχεις μπει σε κάτι μικροεπιχειρηματικό. Είμαι τελειόφοιτης οδοντιατρικής, προσπαθώ να πάρω το πτυχίο μου, αλλά είναι πολύ δύσκολο λόγω των υποχρεώσεων. Θες να γίνεις μια οδοντίατρος? Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, θα μπορούσες να κάνεις άλλα πράγματα, να ακολουθήσεις τον χώρο, να μείνεις. Το ξέρω. Όχι, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο με εκφράζει και μου αρέσει πάρα πολύ. Μάλιστα. Από το σπαθί στην οδοντιατρική. Αλφα 99, 98,9. Η Γιάφκα είναι στον αέρα. Στο κινητόφωνο η ταπεινότητά μου, Σπύρος Χαρτάτος. Στη ρύθμιση του ήχου, κομμαντάτης της Γιάφκα, Αντώνης Αρκουλής. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η Γεωργία Ιωαννίδου. Καλοκαιρινή διάθεση σε ήχο που μοιάζει είναι καλοκαιρινός, γιατί στο στούντιο έχουμε την πρωταθλήτριά μας. Μόλις πριν λίγα 24 παίκτησε και το χάλκινο μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες στη Σπάθη. Λίγες μέρες νωρίτερα το χάλκινο στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν με καλή διάθεση και χαρά και τιμή έχουμε εδώ στην παρέα μας την Βάσο Βουγιούκα. Βάσο, έχουμε καλοκαιρινό ήχο, γιατί εσύ καλοκαίρι μάλλον δεν βλέπω να κάνεις. Ναι. Τη ρώτησα, φίλε ακροατέ, στο διάλειμμα. Λέω διακοπές, και άρχισε να μου λέει ακριβώς περίπου το πρόγραμμά της μέχρι και τα τέλη Αυγούστου. Θες να το μοιραστούμε και με τους ακροάτες, ναι, έχει ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι θα είμαι 10 μέρες στη Ρουμανία για προετοιμασία, στον Μπρασόβου, σε ένα βουνό για φυσική κατάσταση. Και μετά άλλες 12 μέρες στην Φόρμια, στην Ιταλία, για παιχνίδι με τις Ιταλίδες. Οι οποίες είναι από τις καλύτερες στον κόσμο, είναι κορυφαίες. Είναι αρκετά καλές. Είναι πάρα πολύ καλές. Μετά τη Βουγιούκα όμως. Η Τζόρτζια κουρέτα και φάτσε λέει. Εντάξει, Τζόρτζια, μια κουβέντα είπα. Και μετά ακολουθεί το παγκόσμιο που είναι τον Αύγουστο. 6 και 9 αγωνίζομαι. Εκεί πάλι πρέπει... θα είμαστε συντονισμένοι. Ναι. Τώρα θα είστε στις διακοπές, εσείς φίλοι μου αγαπημένοι. Θα είστε στις διακοπές. Θα είμαστε εκεί συντονισμένοι. Θα βλέπουμε στις οθόνες. Κρατική τηλεόραση δεν θα υπάρχει ΕΡΤ. Δηλαδή θα το βλέπω από την Nova, ξέρω οπουδήποτε. Αλλά από άλλη πλατφόρμα. Και θα ψάχνουμε να βρούμε στα κανάλια την Βάσο Βιούγκα. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Και που εγώ το θεωρώ δεδομένο. Δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι είμαστε γουρδίδες. Δηλαδή το χρυσό είναι δεδομένο. Μακάρι. Έχω πάρει ένα σημαίνιο στο πανευρωπαϊκό. Ένα χάλκινο στους μεσογειακούς. Και μετά λοιπόν. Κάτι άλλο μου λείπει. Και μετά διακοπές. Και μετά βασικά δεν ξέρω αν θα προλάβω να κάνω διακοπές, γιατί έχω εξεταστική και έχω και διάβασμα. Πρέπει να πάρεις το πτυχίο σου. Πρέπει να πάρω και αυτό το πτυχίο. Ξέρεις, υπάρχουν φίλοι ακροατές και αυτά τα κορίτσια ή και τα αγόρια ανάμεσά μας που αγαπούν τον αθλητισμό, επιμένουν παρά τα προβλήματα, επιμένουν σε πρωταθλητισμό. Πρέπει να, με την παρουσία της Βάσος Βουγιούκα στο στούντιο,
περισσότερο να προβληματιστούμε για τη βάση ότι χαιρόμαστε, την απολαμβάνουμε και μας κάνει περήφανος. Αλλά να σκεφτούμε πόσα κορίτσια ακόμα βάζω και πόσα χώρια δεν τα κατάφερα γιατί έσπασαν στην πορεία, γιατί δεν βρήκαν την κατάλληλη υποστήριξη, γιατί οι ίδιοι αντέδρασαν στον εφιάλτη που βιώνουν. Γιατί είναι εφιάλτη να έχει όνειρα και ξαφνικά να στα κλέβουν κάθε μέρα ένα και, ένα και περισσότερο. Και είπανε τέλος, τέλος ο πρωταθλητισμός, τέλος το εθνόσημο, το κατεβάζω, πάρτε σε παρακαλώ. Δεν αντέχω αυτή την Ελλάδα που μου έχει ετοιμάσει και θες να σου φέρω και μετάλλια. Πικρά αυτά που λέω, αλλά κάποιοι μπορούν να τα μοιράζονται ως αθλητές. Έτσι είναι, είναι πάρα πολύ πικρά και πάρα πολλά παιδιά τα οποία θα είχαν πολύ μεγάλο έτσι, μέλλον στον αθλητισμό έχουν σταματήσει πάρα πολύ νωρίς. Συνήθως, εσείς και ως μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής επισκέπτεστε και σχολεία και λύκεια, γυμνάσια, χώρους όπου η νεολαία μένει κρέμεται από τα δικά σας χείλη για να ακούσει τον τρόπο που φτάσατε στην κορυφή, τα όνειρά σας, τα πιστεύω σας κτλ. Αυτό που συνήθως παίρνεις ως μήνυμα από τα άτομα νεαρής ηλικίας και που συνήθως καλείσαι να απαντήσεις, τι είναι, ποιο είναι, ποιο ερώτημα, ποια σκέψη. Πολλά παιδιά μας ρωτάνε τι κίνητρο έχουμε για να κάνουμε πρωταθλητισμό, πού βοηθάει η πολιτεία, πού σας στηρίζει. Και εκεί η απάντηση δεν είναι και πάρα πολύ θετική προς τα παιδιά, σε αυτή τη φάση έτσι, γιατί στο παρελθόν δεν υπήρχε πρόβλημα στον αθλητισμό. Πιστεύω σε καλύτερες μέρες, εγώ λέω στα παιδιά ότι να κάνουν αυτό που τους αρέσει, και ότι κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα ανταμυφθούν. Σε ρωτάνε πού βρήκες το κουράγιο ή πόσο εύκολα απέρριψες το περίπου, αν θυμάμαι καλά, και μισό εκατομμύριο που σου πρόσφεραν οι Τούρκοι για να πας. Αυτό με ρωτάνε πάρα πολλά παιδιά. Βασικά δεν με ρωτάνε. Μου λένε ότι και πολλοί γονείς ότι μας έκανες περήφανους με την απόφασή σου. Βλέπεις και, ότι και μπράβος. Ο θησαυρός είναι αυτός. Αυτό είναι. Κοστολογείται. Όχι, υπάρχει όχι, αξία. Όχι, όχι, όχι. Ανεκτήμητη είναι. Βλέπω στους μαθητές μου ή στο Facebook μου στέλνουν μηνύματα. Συγχαρητήρια, μας έκανες περήφανους. Και πολλοί γονείς εύχομαι τα παιδιά μου να σου μοιάσουν. Και είμαι πάρα πολύ έτσι χαρούμενη και περήφανη που μου συμβαίνει αυτό. Δεν σε ρωτάνε, είσαι μια όμορφη γυναίκα. Ένα όμορφο κορίτσι, να πω έτσι, νεαρής ηλικίας. Εντυπωσιακή η εικόνα σου. Δεν σε βλέπουμε όμως στα lifestyle περιοδικά να... Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει κάτι. Προστατεύεις την εικόνα σου, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις άλλων αθλητών, να τα λέμε αυτά. Η επίδοξη των αθλητών, γιατί έχει συμβεί και αυτό, που περισσότερο τους ξέρουμε από τις αναφορές σε lifestyle στήλες, ας πούμε, σε σελίδες ολόκληρες, και λιγότερο και το κατά πόσο έχουν καταφέρει, αν έχουν καταφέρει και τι. Δεν μου αρέσει κάτι τέτοιο. Δεν μου αρέσει να εκθέτω την προσωπική μου ζωή. Πας κόντρα λίγο στο μοντέλο της προηγούμενης δεκαετίας στην ενδοχώρα, στην ελληνική πραγματικότητα, πώς την είχαμε φτιάξει και τη γουστάραμε και την απολαμβάναμε. Απλά εγώ έχω σε αυτή τη φάση άλλους στόχους. Έχω άλλους στόχους, άλλες προτεραιότητες και δεν με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Σιρήνες υπάρχουν όμως. Δηλαδή θα σε έχουν πάρει ένα τηλέφωνο. Πού πας εσύ, βάζω μια φωτογραφία. Αλήθεια είναι ότι δεν βγαίνω και πάρα πολύ. Ναι. Δεν το προκαλώ. Οπότε. Απολαμβάνεις αυτό ναι, που ναι, είσαι. Απολαμβάνω την ηρεμία μου. Και χαίρεσαι και τον κόπο σου. Ακριβώς. Εμείς να σου πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μας. Και εγώ ευχαριστώ. Κράτα γερά. Κράτα έτσι κούκλα με χαμόγελο, κοριτσάρα. Να σε χαίρονται οι γονείς σου και οι δικοί σου άνθρωποι. Και εμείς ως Έλληνες που εύκολα κρίνουμε τα εκτός μετάλλια και ενθουσιαζόμαστε με τα μετάλλια. Αλλά θέλουμε κυρίως το χρυσό, αλλά ναι, μυαλό δεν βάζουμε. Γιατί λες και εμείς σε τίποτα δεν έχουμε αποκτήσει εμείς που σε κρίνουμε χρυσό, σε τίποτα σε ορκίζουμε στη ζωή μας. Από σένα δεν έχουμε οπωσδήποτε το χρυσό.